Πίεση και από τις 5 Ηπείρους κατακλείζει αυτές τις ημέρες στη Λάρισα, όπου διεξάγεται το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών. 200 ποιητές από 63 χώρες, που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών, βρίσκονται στη Θεσσαλική Πρωτεύουσα, που επελέγει ομόφωνα από τη Διεθνή Ένωση Ποιητών ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, χάρη στον βραβευμένο λαρισαίο ποιητή και γιατρό Δημήτρη Κρανιώτη. Τα μέλη του Αμερικανικού Ποιητικού Χορευτικού Θεάσου χορεύουν μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη. Μια παράσταση ιδιαίτερη για ένα επίσης ιδιαίτερο κοινό. 200 ποιητές από όλο τον κόσμο βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Λάρισα για το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ποιητές από 65 χώρες, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 χώρες και για πρώτη φορά εκπροσωπούνται όλες οι Ήπειροι. Είναι μια ιδιαίτερα τονωτική ένεση. Να φιλοξενούμε 200 ποιητές του κόσμου να βρίσκονται στην Ελλάδα. Με τα μεσονύχτιες αναγνώσεις ποιημάτων, διαγωνισμοί, βραβεύσεις, διαλέξεις για την παγκόσμια ειρήνη μέσα από την ποιήση, ξεναγήσεις στα μετέωρα και τα παράλια του νομού Λάρισας, αλλά και το πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ ποιήσης, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου. It's a very beautiful historical country. I know about your history. This is really a very great place of learning your philosophers. Όλοι οι ποιητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Οκεανία που ήρθαν στην Ελλάδα με δικά τους έξοδα, ενημερωμένοι για την οικονομική κρίση, ευελπιστούν με την ποιησή τους να τονώσουν το ηθικό μας. Η θαυματοποίηση